έχω διακρίνει πάρα πολλούς συνταξιούχους που έχουν έρθει εδώ και πριν από λίγο ήρθε δίπλα μου, με πλησίασε ένας κύριος ο οποίος θέλει να μας μιλήσει. Είναι και εκείνος συνταξιούχος. Καλή σας μέρα. Είμαστε ζωντανά στο Μέγκα στην εκπομπή Καβουράκη Οικονομέα. Καλή σας μέρα. Είστε συνταξιούχος. Μάλιστα. Συνταξιούχος του ΙΚΑ. Έχω 5 παιδιά. 5. Τα 2 είναι άνεργα, παντρεμένα και γυναίκες τους άνεργες. Έχω τα εγγονάκια μου και αυτή τη στιγμή, αν θα με τραβήξει η κάμερα, θα σας δείξω, για να μην δουν τα παιδιά τι θα πάω μέχρι τέλος του μηνός, θα σας δείξω τι έχω πάρει, για να τους δώσω τη σύνταξη να ζήσουν. Δίνετε όλη τη σύνταξη στα παιδιά σας που είναι άνεργα. Ναι, πληρώνω τη ΔΕΗ. Τι έχετε πάρει, για δείξτε μας τι έχετε πάρει. Σε φυτοπλίστων έχει πληστεί και η κοιλιά μου και μάλιστα το εγγονάκι μου. Μου λέει παππού πάχινες. Δεν του λέω όμως ότι τρώω μακαρόνια και είναι πρίξιμο. Ναι. Κύριε Καμπουράκη, είναι πρίξιμο. Πού είναι ο Τσίπρας. Τι έχει πάρει η Αμαλία. Τι πήρατε. Αυτά εδώ έχω πάρει. Για να περάσω. Γιατί η σύνταξη θα διανεμηθεί πρώτα στα παιδιά μου και μετά σε σένα Τσίπρα. Εγκληματία! Έλα, ψεύτη. Παιδιά. Ήρεμα. Παιδιά. Ψεύτη. Ήρεμα. Δεν σου κάνω Τσίπρα στα 4 παιδιά σου άνεργα. Το 62 του Δεν σου κάνω Τσίπρα στα 4 παιδιά σου άνεργα. Είναι από το Σύνταγμα. Ναι. Λοιπόν, πες του αυτό, Αμαλία. Πες του αυτό, Αμαλία. Δεν σου κάνω άνεργα ο Τσίπρας. Σας ακούω. Για να είμαστε καθαροί. Δεν είμαστε. Δεν τα λέμε αυτά. Δεν του κάνουν τα παιδιά του άνεργα ο Τσίπρας.